Τώρα, γεύση από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αεροσκαφών Ραφάλ πήρε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, παρακολουθώντας τα γαλλικά αεροσκάφη τα οποία παίρνουν μέρος στην άσκηση Σκύρος. Εξαιρετικές όμως είναι οι πρώτες εντυπώσεις και των Ελλήνων υπταμένων, οι οποίοι τα είδαν σε δράση. Κόβουν την ανάσα στον αέρα. Καθυλώνουν τα βλέμματα στο έδαφος. Είναι τα μαχητικά που αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Έκλεψαν τις εντυπώσεις στην Τανάγρα, στην κοινή άσκηση Σκύρος της ελληνικής και γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. This is a game changer. Has a Rafale pilot. I would say that is the best aircraft in the world because I fly it and I enjoy it. Αυτό είναι το γαλλικό μαχητικό Ραφάλ, το νέο απόκτημα της πολεμικής μας αεροπορίας. Σύντομα θα το δούμε να πετά στο Αιγαίο με την ελληνική σημαία στα φτερά του. Ένα game changer αεροπλάνο, ένας πολλαπλασιαστής ισχύος για την πολεμική μας αεροπορία. Εντυπωσιασμένοι δηλώνουν ήδη οι Έλληνες υπτάμενοι που πέταξαν δίπλα αλλά και μέσα στα γαλλικά μαχητικά. Πρόκειται για πολλαπλασιαστή ισχύος. Είναι ένα αεροσκάφος με δυνατότητες αντίστοιχες δεν υπάρχουν γύρω στην περιοχή μας. We have a good cooperation, good skills. We know the great pilots. Χαμηλές διελεύσεις πάνω από την 114 πτέρυγα μάχης, εικονικές αρωμαχίες και προσβολές επίγειων στόχων. Ραφάλ, Μιράζ και F-16 συγκροτούν μια πανίσχυρη αεροπορική δύναμη για τα ελληνικά φτερά τα επόμενα χρόνια. Είναι το κάτι διαφορετικό. Θα αυξήσει σίγουρα την αποτρεπτική ικανότητα της πολεμικής αεροπορίας. Μέσα στο κόκπιτ ενός Ραφάλ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώνεται από Γάλλο υπτάμενο για τις δυνατότητες του μαχητικού. Από τη βάση αυτή, σε λίγους μήνες θα επιχειρούν και τα πρώτα ελληνικά Ραφάλ, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση αξιοποίησης γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών. Το μεσημέρι απογειώθηκε το πρώτο ελληνικό F-16 Viper με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτος προορισμός στο Βέλγιο και από εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα λάβει την τελική πιστοποίηση προκειμένου να ξεκινήσει η μαζική αναβάθμιση των 84 ελληνικών F-16. Τα πρώτα ελληνικά Ραφάλ φτάνουν τον Ιούλιο στην Τανάγρα, ενώ ταυτόχρονα θα παραδίδονται στις πολεμικές μοίρες και τα πρώτα αναβαθμισμένα Viper.